Τετάρτη σήμερα και όπως κάθε Τετάρτη έχεις απαντήσεις TikTok. Καλησπέρα σε όλους, ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις καθιερωμένες απαντήσεις TikTok. Πηγαίνω λοιπόν στο TikTok και μου κάνετε τις ερωτήσεις και εγώ τις απαντάω σε αυτό το βίντεο. Αν σου αρέσουν καλά τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το subscribe και το καμπανάκι φυσικά για να μην χάσεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream Twitch, Discord server, φυσικά TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέο περιεχόμενο και νέα για αυτό το κανάλι. Στις 20 Απριλίου του 2021 έχουμε το Apple Event, δηλαδή σε μία εβδομάδα από την ώρα που έχει ανέβει αυτό το βίντεο. Οπότε ενημερώνω ότι θα κάνουμε live stream εδώ πέρα στο YouTube για να το δούμε όλοι μαζί και να το σχολιάζουμε ταυτόχρονα. Οπότε μη χάσεις το live stream του YouTube την Τρίτη στις 8 η ώρα. Σε περιμένω. Γιατί όταν μιλάω στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της κλήσης δεν μπορώ να μπω στο δίκτυο δεδομένων, ενώ με Wi-Fi μπαίνω κανονικά. Καθώς όταν μιλάς στο τηλέφωνο χρησιμοποιείς προφανώς το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και το 4G δεν μπορεί να δουλέψει παράλληλα την ώρα που χρησιμοποιείς το δίκτυο. Είναι λογικό, καθώς χρησιμοποιείς ήδη το δίκτυο και δεν μπορείς να επαναχρησιμοποιείς την ίδια στιγμή το δίκτυο σε για δύο διαφορετικούς λόγους. Οπότε λοιπόν είναι λογικό να μην έχεις 4G ή 5G αντίστοιχα, αν είσαι σε σημείο που έχει 5G, την ώρα που μιλάς στο τηλέφωνο. Καθώς η λειτουργία δεδομένων που παίρνεις στο τηλέφωνο μέσω του 4G, μέσω των megabytes δηλαδή, είναι περίπου, θα μπορούσαμε να πούμε, σαν την παλιά τεχνολογία του dial-up, που την ώρα που μιλούσες στο τηλέφωνο δεν μπορούσες να παίρνεις, να είσαι και στο ίντερνετ. Γι' αυτόν τον λόγο δεν γίνεται. Καλησπέρα. Γίνεται η φωτογραφία σε εισερχόμενη κλίση αυτού που με καλεί να είναι μεγάλη παρά μικρή επάνω δεξιά? Λοιπόν, αυτό το πράγμα συμβαίνει όταν χρησιμοποιείς το τηλέφωνο. Όταν έχεις το τηλέφωνο σε χρήση και σε πάρουν τηλέφωνο, θα φανεί επάνω αριστερά. Δηλαδή, αν είσαι στο κινητό σου την ώρα που χτυπάει το τηλέφωνο, θα φανεί σε μικρή. Αν σε περίπτωση το κινητό σου το έχεις κάπου ακουμπισμένο και αφημένο πάνω στο τραπέζι, την ώρα που είναι κλειστό και χτυπήσει, θα φαίνεται σε μεγάλη φωτογραφία. Παρατηρήστε το, αφήστε το κινητό σας και πείτε να σας καλέσουν και χρησιμοποιήστε το κινητό σας και την ώρα που το χρησιμοποιείτε πείτε τους να σας καλέσουν και θα δεις ότι έχει διαφορά. Αυτό το πράγμα δεν αλλάζει καθώς είναι default από την εταιρεία. Όταν λοιπόν γίνεται σε ερχόμενη κλίση την ώρα που το κρατάς στα χέρια σου ανοιχτό, θα φαίνεται πάνω αριστερά η φωτογραφία σε μικρή. Όταν το κινητό σου το έχεις ακουμπισμένο κάπου, η φωτογραφία θα είναι μεγάλη στην εσερχόμενη κλίση. Πώς μπορώ να βάλω συγκεκριμένες φωτογραφίες στα widgets? Στο default widget που έχουν τα iPhone δεν μπορείς να βάλεις ό,τι φωτογραφία θέλεις. Παίρνει αυτόματα από τη βιβλιοθήκη ό,τι φωτογραφία θέλει αυτό. Έχει κάποια widget photos, τα οποία μπορείς να τα κάνεις πιο πολύ customization. Ψάξε στο App Store και θα βρεις περισσότερα widget με photos για να μπορέσεις να το κάνεις όπως το θέλεις και όπως το έχεις φανταστεί. Εφαρμογή iOS για περισσότερες χειροκίνητες ρυθμίσεις. Κατά καιρούς βγάζω στο Instagram εφαρμογές οι οποίες είναι για αγορά επιπληρωμή, οι οποίες βγαίνουν δωρεάν για 24 ώρες. Είχε χθες μια εφαρμογή η οποία ήταν για 24 ώρες, αν δεν με έχεις στο Instagram δυστυχώς την έχασες, όμως υπάρχει και εφαρμογή του Lightroom. Για το Lightroom λοιπόν, εάν πάτε, έχει επιλογή της μηχανής, το οποίο σου δίνει ρυθμίσεις DSLR για να βγάλεις φωτογραφίες. Αν πατήσεις δηλαδή Lightroom και το κατεβάσεις, σου έχει εδώ πέρα κάτω δεξιά, και αν το πατήσεις σου δίνει περισσότερες, κατά τη χρήση της εφαρμογής σου έχει εδώ πέρα περισσότερες ρυθμίσεις για να το κάνεις όπως το θέλεις. Δηλαδή αν πατήσεις Pro, σου έχει ISO, Exposure, White Balance και τα σχετικά. Και αν το πατήσεις High Dynamic Range, σου έχει Exposure, White Balance και τα σχετικά. Οπότε σου έχει κάποιες έξτρα ρυθμίσεις εάν θέλεις. Κατά καιρούς όμως να ξέρεις ότι βγαίνουν και δωρεάν εφαρμογές οι οποίες είναι επιπληρωμή, τις οποίες τις βγάζω στο Instagram. Οπότε αν δεν έχεις στο Instagram, πήγαινε να με ακολουθήσεις για να μην χάνεις και εκείνες τις εφαρμογές. Πώς μπορώ να ξεκλειδώσω ένα iPhone χωρίς να ξέρω τον κωδικό? Δεν μπορείς να ξεκλειδώσεις ένα iPhone χωρίς να ξέρεις τον κωδικό. Λυπάμαι, αλλά δεν γίνεται. Όπως επίσης και αν κάνεις ανάκτηση του κινητού σου, πάλι δεν υπάρχει τρόπος. Χρειάζεται να σου ζητήσει το Apple ID σου και το συνθηματικό σου για να μπορείς να συνδεθείς. Πώς μπορώ να φτιάξω μια λίστα τραγουδιών να παίζει συνεχόμενα? Έχει πάρα πολλές εφαρμογές τις οποίες μπορείς να κατεβάζεις και φυσικά μπορείς και μέσω iTunes να βάλεις όποια τραγούδια θέλεις και να φτιάξεις μια playlist μέσα στο iTunes, μέσα στο Apple Music δηλαδή, και να μπορείς να ακούς οποιοδήποτε τραγούδι θέλεις, οποτεδήποτε θέλεις. Δεν ξέρω πώς να βγάλω γρήγορες και συνεχόμενες φωτογραφίες. Αυτό είναι η ρηπή φωτογραφιών. Πηγαίνεις ρυθμίσεις, πηγαίνεις στην κάμερα και θα βρεις την επιλογή που σου λέει χρήση του κουμπιού αύξησης έντασης ήχου για ρηπή. Εάν το ενεργοποιήσεις και πας στην κάμερά σου, πας στη φωτογραφία και πατήσεις το κουμπί της αυξομοίωσης, βγάζει ρηπή φωτογραφιών. Τόσο απλό. Και φυσικά μπορείς μετά να τις πετάξεις όλες μαζί, 11 φωτογραφίες. Για το Open δεν μου απάντησες αν γίνεται σε Android π.χ. Huawei. Σας έχω πει ότι κάνω Apple Tips και μόνο και για iPhone, τουλάχιστον για την ώρα. Δεν έχω ιδέα γενικότερα από Android και δεν έχω χρησιμοποιήσει Android τα τελευταία 7 χρόνια. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση που δεν γνωρίζω, καθώς κατά βάση δουλεύω και λειτουργώ επάνω σε iPhone και γενικότερα Apple συσκευές. Με έχουν βολέψει πολύ, τις χρησιμοποιώ πολύ περισσότερο, οπότε έχω να χρησιμοποιήσω Android αρκετό καιρό. Και επειδή γενικότερα είμαι τελειομανής και δεν μου αρέσει να σας λέω βλακίες, θέλω να κάτσω να διαβάσω πρώτα πάρα πολύ πάνω στο αντικείμενο των Android και μετά να αρχίσω να κάνω tips για Android. Αλλά πρέπει να έχω μια συσκευή την οποία πρέπει να χρησιμοποιώ συνέχεια και να μπορεί να είμαι από πάνω της και να βλέπω διάφορα tips ή tricks που γίνονται πάνω στο τηλέφωνο για να μπορέσω να κάνω και την ανάλυση της συσκευής, για να μπορώ να σας δείχνω και βίντεο. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια να σας δείξω για Android, καθώς τα Android είναι διαφορετικές συσκευές και κάθε συσκευή έχει δικά της διαφορετικά tips από το λίγο που το έχω ψάξει. Οπότε είναι λίγο πιο ζώρικο να δείξουμε βίντεο για Android, καθώς εγώ μπορώ να σας δείχνω κάτι σε Huawei και να μην γίνεται σε Samsung, ή να σας δείχνω κάτι σε Samsung και να μην γίνεται σε οποιοδήποτε άλλο. Οπότε είναι λίγο ζώρικο γενικότερα το κομμάτι των Android. Θέλω λίγο να το ψάξω αρκετά. Και αν θέλετε τόσο πολύ, ίσως κάποια στιγμή να αρχίσουμε. Αν και το κανάλι κατά βάση είναι iPhone και γενικότερα Apple Tips και νέα για την Apple. Καλησπέρα, πώς μπορώ να συγχρονίσω τη μουσική από το iPhone στο MacBook? Από το iPhone στο MacBook μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να συγχρονίσουμε μια βιβλιοθήκη. Δηλαδή, έναν φάκελο τον οποίο εσύ θα δημιουργήσει την επιφάνεια εργασίας σε οποιοδήποτε άλλο σημείο θέλεις, θα φορτώσει μέσα στα τραγούδια σου και μόλις βάλεις το κινητό σου με το iPhone, μόλις το συνδέσεις, θα συγχρονίσεις εκείνο τον φάκελο με το Apple Music του τηλεφώνου σου. Θα δείξουμε σε βίντεο το πώς μπορείς εύκολα να συγχρονίσεις το iPhone, τη μουσική του iPhone μαζί με τη μουσική του MacBook και το αντίστροφο, τη μουσική του MacBook με το iPhone. Θα δείξουμε γενικότερα πώς μπορεί να συγχρονίσεις μουσική το iPhone μέσω iTunes, για να έχετε στη βιβλιοθήκη των φωτογραφιών σας, στη βιβλιοθήκη της μουσικής σας, όλα σας τα τραγούδια. Θα δείξουμε το πώς γίνεται αναλυτικότατα σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλα δύο τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις φυσικά το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, Instagram για να μην χάνεις νέο περιεχόμενο και δωρεάν εφαρμογές που βγαίνουν κάθε μέρα. Και φυσικά Twitch, TikTok αλλά και Discord server. Ενημερώνω, ανακοίνωση ότι την Τρίτη στις 8 η ώρα θα κάνουμε live stream το Apple Event. Αυτά ήταν λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.